Θα μου επιτρέψετε ένα αρχικό σχόλιο για τις τροπολογίες, γιατί για ακόμη μια φορά μας βομβαρδίσατε κυριολεκτικά. 8 έχουμε ως τώρα και οι 3 μόνο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα, και μάλιστα σε διαδικασία κωδίκων. Για τα θέματα του Υπουργείου Εργασίας θα τοποθετηθεί αναλυτικά αύριο ο βουλευτής μας ο Χρήστος ο Κατσότης. Όμως επειδή τα ζητήματα της ακρίβειας και του εισοδήματος και είναι πραγματικά τα λαϊκά νοικοκυριά που βυθίζονται στη φτώχεια, δεν μπορώ να μην αναδείξω τον εμπεγμό των πανηγυρικών ανακοινώσεων της κυβέρνησης σχετικά με την κάλυψη των αναγκών γύρω από τα ζητήματα αυτά του επιδόματος θέρμανσης, ενώ πρόκειται για μέτρα που κινούνται στη λογική της αναδιανομής του εισοδήματος από τους λιγότερους στους περισσότερους φτωχούς και δεν μπορούν βέβαια ούτε στο ελάχιστο να ακουμπήσουν τα φαινόμενα της ακραίας φτώχειας. Η εκτείναξη του κόστους της ενέργειας δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους επιδόματα. Αν θέλετε πραγματικά να ανακουφίσετε τα λαϊκά νοικοκυριά και να εμποδίσετε την ενεργειακή φτώχεια, να καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στην ενέργεια και τα καύσιμα, όπως επανειλημμένα σας προτείναμε, καταθέσαμε και η τροπολογία γι' αυτό, την οποία θάψατε βαθιά στα συρτάρια. Ακόμα και για τα πιο εξαθλειωμένα τμήματα του πληθυσμού, αυτός ο διπλασιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για ένα μόνο μήνα είναι μια προσωρινή μόνο ανάσα που εξανεμίζεται όμως από το σαρωτικό κύμα της ακρίβειας που τους σαρώνει. Τώρα, ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας είναι ίσως το πιο πολυτροποποιημένο νομοθέτημα των τελευταίων 2 και κάτι χρόνων. Για να αντιληφθεί κανείς το χαρακτήρα των αλλαγών που πραγματοποιεί για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους κώδικες, χρειάζεται να δει, πέρα από μια κατά τη γνώμη μας ανούσια διελκυστίδα μεταξύ κυρίως Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, είτε σχετικά με τον τρόπο που ψηφίστηκαν οι αρχικές τροποποιήσεις των κωδίκων, σε μια πράγματι απαράδεκτη διαδικασία στο παραπέντε του κλεισίματος της Βουλής τον Ιούνιο του 19, είτε για μια πλειοδοσία γύρω από το ύψος των επαπειλούμενων ποινών και πολλές φορές υπό το βάρος μιας φορτισμένης επικαιρότητας. Όταν μιλάμε για το ποινικό δίκαιο, ουσιαστικά μιλάμε πρωτίστως για ένα σύστημα κανόνων καταστολής και αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας στα χέρια της κυρίαρχης τάξης. Το ισχυρότερο ίσως μέσο διατήρησης και επιβολής της κυρίαρχης πολιτικής, που δεν διστάζει όταν χρειαστεί να βαφτίσει ως εγκληματικές πράξεις ακόμα και τους αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, απέναντι στους οποίους επιχειρείται με πολλά μέτρα και με διάφορα μέσα να θωρακιστείτε. Χρειάζεται να δει κανείς τους βασικούς άξονες στους οποίους συνοψίστηκαν τόσο οι αλλαγές όσο και η επιχειρηματολογία που κάθε φορά τις συνοδεύει, είτε αυτές αφορούσαν τους αρχικούς κώδικες που ψήφισε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε τις εκτεταμένες στη συνέχεια τροποποιήσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα νομοθετήματα, για να διαπιστώσει τις κοινές στοχεύσεις που τελικά υπηρετούν. Ακόμα και αν δεν στρέφονται εκεί τα φώτα της δημοσιότητας, πρώτη κοινή στόχευση είναι να σφίξουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του εργατικού και λαϊκού κινήματος, προετοιμάζοντας το νομοθετικό οπλοστάσιο που είναι απαραίτητο σε συνθήκες που οξύνεται συνεχώς τόσο η αντιλαϊκή επίθεση, οξύνεται όμως και η δίκαιη λαϊκή αντίδραση που αυτή προκαλεί. Η επικίνδυνη διεύρυνση του αξιοπίνου που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, μετατρέποντας ουσιαστικά όλα τα λεγόμενα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα σε αφηρημένης ή δυνητικής διακινδύνευσης, εξαρτώντας δηλαδή τη βαρύτερη τιμώρησή τους όχι από κινδύνους που πράγματι δημιουργήθηκαν, αλλά από μια αόριστη και υποκειμενικά αξιολογούμενη επικινδυνότητα, έρχεται σε συνέχεια της διεύρυνσης και ενίσχυσης από το ΣΥΡΙΖΑ αυτών των διατάξεων που έχουν κατεξοχήν αξιοποιηθεί για την ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να μετατρέψει σε ιδιώνυμο της κινητοποίησης κατά των πληστηριασμών. Γι' αυτό και παρά το γενικό πνεύμα που επικράτησε κατά την τροποποίηση των κωδίκων για γενική μείωση των επαπειλούμενων ποινών,
αυξήθηκαν τα όρια στη διατάραξη κοινής ειρήνης, την παρακόλληση κοινωνιών, τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και μια σειρά άλλες διατάξεις που επικαλείται συστηματικά η εργοδοσία και το κράτος απέναντι σε απεργούς, σε πρωτοπόρους αγωνιστές του λαϊκού κινήματος. Σε αυτές βρήκε έτοιμη τη δουλειά η Νέα Δημοκρατία. Και με τη φόρα βέβαια που πήρατε, κύριε Υπουργέ, σε λίγο θα φτάσετε να ποινικοποιήσετε και το κάπνισμα στις διαδηλώσεις. Τι είναι αυτή η απαράδεκτη προσθήκη στο άρθρο 272 που φέρατε με την νυχτερινή τροπολογία, που δεν τολμήσατε καν να τη θέσετε στην κρίση των επιστημονικών φορέων στην πολυήμερη συζήτηση που προηγήθηκε. Λέτε, όποιος κατέχει εμπριστικές ύλες, ενώ βρίσκεται σε δημόσια συνάθρηση, τιμωρείται με κάθριξη έως 10 έτη, ενώ αυτές είναι οι τροποποιήσεις που κάνετε. Τι άλλο θα σκεφτείτε? Εμπριστική ύλη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμα και ο αναπτήρας, μη σας πω, υπό συνθήκες και το αντισηπτικό ενόπνευμα? Δημιουργείται συστηματικά έναν μηχανισμό επίσημης κρατικής προβοκάτιας για να τυλίγετε τον κόσμο σε μια κόλλα χαρτί. Πάρτε πίσω αυτή την άθλια τροπολογία που σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα που φέρνετε πραγματικά προδίδει συνεχώς τις προθέσεις της κυβέρνησής σας. Έτσι επιχειρείτε να θωρακιστείτε απέναντι σε κάθε φωνή που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική και με την απαράδεκτη αναμόρφωση του άρθρου 191 του ποινικού κώδικα, που κατακρίθηκε από όλες ανεξαιρέτως τις κατευθύνσεις και τους επιστημονικούς φορείς για τους κινδύνους που έχει μια τόσο ευρεία διάταξη. Με πρόσχημα τις διάφορες σκοταδιστικές απόψεις και τα fake news που αναπαράγονται γύρω από τα ζητήματα του εμβολιασμού, φτιάξετε μια διάταξη λάστιχο που τα χωράει όλα μέσα. Από την υγεία μέχρι την εθνική άμυνα και την οικονομία, δηλαδή το σύνολο της ασκούμενης πολιτικής, μένουν στο απειρόβλητο με την απειλή της ποινικής κύρωσης αν τα δημοσιεύματα, λέτε, είναι ικανά να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού ή να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο. Ποιος αλήθεια θα κρίνει το επιτρεπόμενο μέτρο ανησυχίας που προκαλεί μια είδηση, τον κλονισμό της μέσης εμπιστοσύνης του κοινού για κινδύνους, για παράδειγμα, που δημιουργεί εμπλοκή της χώρας σε επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ, στις επιθετικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και για τους κινδύνους που προκαλεί η ίδια εγκληματική υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας? Ή τελικά νομίζετε ότι ακόμα και αυτές οι σκοταδιστικές, ανορθολογικές απόψεις που αναπαράγονται μπορούν να εξαλειφθούν μέσω της ποινικής καταστολής? Όταν μάλιστα αυτό που τους δίνει τροφή είναι οι δικές σας κυβερνητικές παλινοδίες και αντιφάσεις στη διαχείριση της πανδημίας. Ανοίγει έτσι ο δρόμος και με αυτήν την αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη και του εκδότη του μέσου που δημοσιεύει την είδηση για ακόμα μεγαλύτερη λογοκρισία του τύπου, ακόμα και με διώξεις σε συνέχεια των απαράδεκτων ρυθμίσεων του τρομονόμου στον πολιτισμό, με βάση βέβαια την ευρωπαϊκή οδηγία που όλα τα άλλα κόμματα στήριξαν. Δεν είναι βέβαια η μόνη φορά που ντύνονται με το μανδύα της αναγκαιότητας μια σειρά τρομακτικά για τις λαϊκές ελευθερίες κατασταλτικά μέτρα, με τα οποία εμπλουτίζεται συνεχώς ο τρομονόμος τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο όμως και από το ΣΥΡΙΖΑ, που παλιότερα αναγνώριζε την επικινδυνότητά τους και έλεγε ότι θα τα καταργήσει. Όχι μόνο δεν τα κατήργησε, αλλά τα ενίσχυσε με πληθώρα όπλα. Δεν είναι εξάλλου και η μόνη μεταστροφή του. Κάποτε αναγνώριζε και την επικινδυνότητα του θεσμού του κουκουλομάρτυρα, που υπό το πέπλο της ανωνυμίας μπορούν να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί τον οποιονδήποτε κατηγορούμενο χωρίς να μπορεί να αμυνθεί. Και τώρα σκιαμαχεί με τη Νέα Δημοκρατία για την υπεράσπιση αυτού του θεσμού. Η κύρια λοιπόν αυτή η κοινή στόχευση υπηρετήθηκε και μέσα από τον περιορισμό μιας σειράς δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Από τις πιο εμβληματικές ίσως ως προς τον αντιδραστικό της περιεχόμενο διατάξεις που διατήρησε αλόβητες η Νέα Δημοκρατία από τους κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αμερικανόπνευστη θεσμή της ποινικής διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής, της ποινικής διαταγής που συρρυκνώνει στην πράξη το τεκμήριο αθότητας του κατηγορουμένου. Θεσμή αντιδραστική και ασύμβατη με θεμελιώδεις υποτίθεται αρχές του δικαίου που μετατρέπουν την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, το κοινωνικό τελικά ζήτημα της διερεύνησης της τέλεσης μιας αξιόπινης πράξης, σε ένα παζάρι για το ύψος της ποινής ανάμεσα σε εισαγγελέα και κατηγορούμενο πίσω από κλειστές πόρτες.
Αρνητική για τον κατηγορούμενο είναι και η αλλαγή που προτείνεται στο άρθρο 224 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αφού πλέον με την προτινόμενη τροποποίηση θα μπορεί να συνεκτιμάται για την ενοχή του κατηγορουμένου μια εξακοής μαρτυρική κατάθεση χωρίς να κατονομάζεται η πηγή των πληροφοριών της, αρκεί απλώς να συνοδεύεται και από άλλα αποδεικτικά μέσα. Στην πραγματικότητα ανοίγει άλλη μια πόρτα για αξιοποίηση ανώνυμων μαρτυριών που δεν μπορούν εύκολα να διασταυρωθούν. Αντίστοιχα, αρνητικό πρόσημο έχουν και αλλαγές στο άρθρο 201 σχετικά με τη διαδικασία λήψης DNA κατά την αυτόφορη διαδικασία. Όταν μάλιστα ένα τέτοιο μέσο έχει αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως και κατά του δοκούν από τις αστυνομικές αρχές, με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη περίπτωση της υπόθεσης της Συριάνας. Γι' αυτό και με τροπολογία που καταθέσαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση, προβλέπαμε την ανάγκη του περιορισμού της αξιοποίησης αυτού του μέσου, αποκλειστικά σε κακουργήματα που περιλαμβάνουν άσκηση βίας και τα εγκλήματα τα σχετιζόμενα με τη γενετήσια ελευθερία, με την αυστηρή βέβαια τήρηση όλων των δικονομικών εγγύησεων για τη λήψη, φύλαξη και καταστροφή ενός τέτοιου ευαίσθητου αποδεικτικού μέσου. Και κυρίως, η ταυτοποίηση του DNA σε πιστήρια, χώρους κλπ. Προβλέπαμε να μην μπορεί να αξιοποιηθεί ως το μοναδικό αποδεικτικό μέσο για τη στήριξη της κατηγορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε απέρριψε την τροπολογία και σήμερα η Νέα Δημοκρατία αποστερεί κατά τη διαδικασία του αυτοφόρου από τον κατηγορούμενο τη δυνατότητα ορισμού τεχνικού συμβούλου, ενώ καθίσταται αδιαφανής και η διαδικασία καταστροφής του αρχείου του γενετικού υλικού, η οποία εκτός ότι πλέον γίνεται χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, αρκεί και μόνο η τηλεφωνική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου, που δεν μπορεί και εύκολα να αποδειχθεί για την καταστροφή του γενετικού υλικού. Να γιατί η αντιπαράθεση που εξαντλείται συνήθως γύρω από το ύψος των απειλούμενων ποινών συσκοτίζει στην πραγματικότητα τη συμφωνία γύρω από το συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα των αλλαγών στο ποινικό δίκαιο. Μάλιστα, ο πολλές φορές τραγικός απόϊχος της επικαιρότητας αξιοποιήθηκε για να διαμορφωθούν τέτοιες επίπλαστες διαχωριστικές γραμμές. Από τη μία, η κυβέρνηση προπαγανδίζει τις αλλαγές αυτές στη λογική ότι αυστηροποιεί τις ποινές για τα ειδεχθή εγκλήματα, ότι σταματάει δήθεν τις αθρώες αποφυλακής βαρυπινητών, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει την αυστηροποίηση των ποινών ως μια συντηρητική επιλογή της κυβέρνησης ως αποτέλεσμα ακροδεξιών ιδεολειψιών της. Όμως, άλλο τόσο αντιδραστική ήταν τελικά και η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων με την οριζόντια μείωση των ποινών ακόμα και για εγκλήματα γενικευμένης κοινωνικής απαξίας, με την υποκριτική τελικά πρόβλεψη ως εναλλακτικής ποινής της κοινοφελούς εργασίας, χωρίς να λαμβάνεται ταυτόχρονα το παραμικρό μέτρο για να υλοποιηθεί αυτή άμεσα και ουσιαστικά, οδηγώντας de facto στην αναστολή της. Και βέβαια, ούτε η Νέα Δημοκρατία πήρε το παραμικρό μέτρο για την ουσιαστική εφαρμογή της, την ώρα που έρχεται να τροποποιήσει το πλαίσιο στην περίπτωση πλημελούς εκτέλεσης της κοινοφελούς εργασίας σε βάρος του καταδικαστέντος. Αυτή λοιπόν η κακορομαχία γύρω από το ύψος των ποινών καλύπτει βολικά ότι η οριζόντια αύξηση ή μείωσή τους δεν αποτελούν από μόνες τους δείγμα πρόοδου ή συντήρησης. Πολύ περισσότερο καλύπτει βολικά ότι κανένα ύψος ποινής δεν μπορεί από μόνο του να αποτρέψει την εγκληματικότητα, αν δεν συνδυάζεται με ένα πλέγμα ουσιαστικών μέτρων αφενός μεν πρόληψης και αφετέρου σοφρονισμού και επανένταξης. Να εντάσσεται δηλαδή σε μια συνολική αντεγκληματική πολιτική, η οποία να ξεκινά από τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε να μειώνονται οι εγκληματικές συμπεριφορές, να συνεχίζεται μια σοφρονιστική διαδικασία που πραγματικά θα διαπαιδαγωγεί τον αποδεδειγμένα υπαίτιο για την τέλεση αξιόπινης πράξης και να ολοκληρώνεται με την ουσιαστική επανένταξη και στήριξή του στην κοινωνική ζωή. Αυτά είναι μέτρα που μπορούν πράγματι να ανακουφίσουν, αν θέλετε, και την ίδια την κοινωνία από τα φαινόμενα αυτά της εγκληματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η διαμόρφωση του εύρους των απειλούμενων ποινών πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά για κάθε αδίκημα με επιστημονικούς όρους και όχι βέβαια να αυξομειώνεται οριζόντια ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα.
Με ανάλογο τρόπο αξιοποιείται συγκυριακά και τις αλλαγές του καθεστώς της υφόρων απόλυσης, αλλά και τους περιορισμούς στην κατοίκον έκτηση της ποινής σε ορισμένα αδικήματα ανάλογα με το είδος τους. Ένας τέτοιος διαχωρισμός των καταδικασμένων εγκλήστων με βάση το είδος του εγκλήματος που διέπρεξαν είναι παντελώς επιστημονικός και αντιεπιστημονικός, με συγχωρείτε, και κυρίως αποτελεί την πιο περίτρανη ομολογία της αποτυχίας του σοφρονιστικού συστήματος. Επαναφέρει δηλαδή το βασανιστικό ερώτημα των όρων της πραγματικής έκτησης της ποινής, δηλαδή τις συνθήκες φυλάκισης, αλλά και τις προϋποθέσεις ουσιαστικού σοφρονισμού και επανένταξης των καταδικαστέντων, κάτι όμως για το οποίο δεν βγάζει άχνα ούτε βέβαια η Νέα Δημοκρατία, ούτε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Η κατάσταση στις φυλακές με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων παραμένει εκρηκτική λόγω των προβλημάτων υπερπληθυσμού, των ελλείψεων σε ιατρικό, επιστημονικό και σοφρονιστικό πολιτικό προσωπικό. Ποια λοιπόν σοφρονιστική διαδικασία, ποια διαδικασία διαπαιδαγώγησης μπορεί να ακολουθηθεί μέσα σε ένα καζάνι που βράζει? Και τελικά όλα αυτά τα αποσπασματικά μέτρα αυστηροποίησης των όρων απόλυσης, των αδειών προηγούμενα κλπ. Πέρα από την επικοινωνιακή αξιοποίησή τους με βάση το κλίμα της επικαιρότητας, αποδεικνύονται πέραν των άλλων όχι μόνο πρόσκαιρα και αναποτελεσματικά, αλλά τελικά με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε αυτούς τους απαράδεκτους αποσυμφορητικούς νόμους που εγγενίασε βέβαια η Νέα Δημοκρατία και κρύφτηκε στη συνέχεια πίσω από τον νόμο Παρασκευόπουλο, που οδηγούν και σε αθρώες αποφυλακής στο σωρό και στον ίδιο τελικά φαύλο κύκλο. Στην πραγματικότητα, αυτού του είδους η αντιπαράθεση που συντηρείται γύρω από τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας του ποινικού δικαίου εσκεμμένα προβάλλει το αποτέλεσμα ως αιτία για να κρυφτεί ο πραγματικός υπεύθυνος. Αποκρύπτει συνειδητά δηλαδή το γεγονός πως η εγκληματικότητα δεν αποτελεί ένα φυσικό αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν οφείλεται σε κάποια αντικοινωνική συμπεριφορά, μια κάποια παθολογία ας πούμε που αναπτύσσει ένας συγκεκριμένος δράστης. Αναπτύσσεται και εκδηλώνεται στη βάση της ταξικά διαχωρισμένης κοινωνίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο ως αποτέλεσμα αυτής. Όλα αυτά τα ζητήματα της επικαιρότητας αποκαλύπτουν με τον πιο περίτρανο τρόπο τα τραγικά αδιέξοδα αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που φυσικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι διάφορες κινήσεις εντυπωσιασμού. Η φτώχεια, η ανεργία, η κοινωνική περιθωριοποίηση, η αμορφωσιά, οι αξίες και τα πρότυπα που γεννά και αναπαράγει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία κολλάπτεται η εγκληματικότητα. Είναι υποκριτικό λοιπόν να μιλάτε για την πάταξή της όλα τα αστικά κόμματα που με την πολιτική σας οξύνεται στην πραγματικότητα τις αιτίες που τη γεννούν. Όταν, για παράδειγμα, λειτουργεί εμπριστικά η ίδια η εμπορευματοποίηση της γης, τα επιχειρηματικά σχέδια για τις πράσινες business, η εγκληματική απαξίωση της δασοπροστασίας που ακολουθήθηκε κατά γράμμα από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, μπορείτε ειλικρινά να ισχυρίζεστε ότι αρκεί αυστηροποίηση των επαπειλούμενων ποινών, αυτή η διεύρυνση του αξιοπίνου για να αποτρέψει τον εμπρισμό των δασών, εμπέζοντας τελικά τους χιλιάδες πυρόπληκτους όταν εσείς οπλίζετε το χέρι του εμπριστή? Παράλληλα και στα ζητήματα που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα γύρω από τα αποτρόπαια εγκλήματα δολοφονιών γυναικών από πρώην ή νυν συζύγους και συντρόφους τους, που πραγματικά συγκλονίζουν, η όλη αντιπαράθεση εξαντλείται στη μορφή της τυποποίησης του αδικήματος, που ανοίγει αν θέλετε και μια θεωρητική συζήτηση γύρω από δογματικά ζητήματα που όμως αποπροσανατολίζει την ουσία του προβλήματος. Ως ΚΚΕ, τασόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της αυστηρότερης ποινικής αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών, και μάλιστα η διατύπωση στο άρθρο 82α ως επιβαρυντική περίσταση στα εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, που προβλέπεται και στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι τέτοια που να διευκολύνει και την ουσιαστική εφαρμογή της από το δικαστή στο σύνολο, θα λέγαμε, των εγκλημάτων με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Και φυσικά, για το υπέρτατο ένομο αγαθό της ανθρώπινης ζωής, η κοινωνία οφείλει την ύψιστη προστασία και γι' αυτό και σωστά προβλέπεται η ανώτατη των ποινών.
Επομένως, μια ξεχωριστή τυποποίηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει μια επικίνδυνη συζήτηση για διαφορετική ποινική μεταχείριση, άρα και διαφορετική απαξία της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής, ανάλογα με το φορέα τους, με το φορέα της, που δεν μπορεί βέβαια να γίνει ανεκτή όταν μιλάμε για το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Όμως, τελικά, είναι υποκριτικό να εξαντλείται η αντιπαράθεση στις διατυπώσεις του νόμου και να μην βγαίνει τσιμουδιά για τις διαχρονικές ευθύνες όλων των αστικών κυβερνήσεων, για την απουσία εκείνου του υποστηρικτικού δικτύου που μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, των υποστηρικτικών εκείνων κρατικών δομών, ξενώνων, συμβουλευτικών κέντρων πλήρως στελεχωμένων με το απαραίτητο, επιστημονικό προσωπικό και όχι βέβαια με την συμβολή των ΜΚΙΟ, γιατί οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις ξέρετε καλά ότι δεν επαρκούν όταν μια γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κοπέλους μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη, από την αστυνομική αδιαφορία ή αυθαιρεσία μέχρι την υποστελέχωση ιατροδικαστικών υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών, όπως με τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκε από την πλειοψηφία των πρόσφατων περιστατικών των γυναικών που είχαν απευθυνθεί για βοήθεια στο κράτος πριν από την τραγική δολοφονία τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερο δεν μιλά κανείς για όλους εκείνους τους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που εκθέτουν μια γυναίκα στην πολύμορφη βία και ανασφάλεια. Η αυστηρότατη ποινική μεταχείριση των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένη και διαπραγμάτευτη. Από μόνη της όμως μια αυστηρή ποινή δεν αρκεί για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας κατά των γυναικών. Η λύση βρίσκεται τελικά στη διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων που τους επιτρέπουν να στέκονται στα πόδια τους χειραφετημένες οικονομικά, κοινωνικά και ψυχικά, ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε μορφή βίας, αλλά και να απεγκλωβιστούν από τέτοιου είδους παθογόνες σχέσεις. Επομένως, οποιαδήποτε ποινική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν μπορεί να αξιολογείται αφηρημένα, αλλά θα πρέπει να κρίνεται συγκεκριμένα σε σχέση με την κοινωνία που εφαρμόζεται, με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται. Αναγκαίος λοιπόν όρος για την εξάλληψη της εγκληματικότητας είναι βέβαια η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση στην εργασία, τη μόρφωση, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα διαπαιδαγωγεί και τα μέλη της σε ανώτερες ηθικές αξίες, της ανδιοτέλειας, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή η κοινωνία δεν είναι άλλη από τη σοσιαλιστική κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία χωρίς την αντικειμενική βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι εγκληματικές συμπεριφορές, αλλά και που έχει στο προσανατολισμό της να ακολουθεί μια σοφρονιστική διαδικασία που πραγματικά διαπαιδαγωγεί και ολοκληρώνεται με την ουσιαστική επανένταξη και στήριξη για την επιστροφή των αποδεδειγμένα υπαιτίων στην ομαλή κοινωνική του ζωή.